VS The VG, τι έγινε? Λοιπόν, είναι δύο φίλες οι οποίες μετρούσαν 18 χρόνια κολλητής φιλίας και τώρα δεν μιλάνε πια. Γιατί? Κυκλοφόρησαν πολλά στο διαδίκτυο τα οποία δεν ήταν αλήθεια. Εμείς μιλήσαμε με την πηγή The VG και έχουμε αποκλειστικά όλη την αλήθεια γύρω από αυτό τον τζακωμό. Για να ακούσουμε. Μου είχαν κάνει μια ερώτηση σε μια συνέντευξη αν είμαστε φίλες ακόμα και αν μιλάμε. Και είπα όχι. Από εκεί και πέρα εγώ δεν εντάξει να δώσω έκταση στο θέμα. Εντάξει, πολλές φίλες χαλάνε, πολλές σχέσεις χαλάνε. Ξέρεις πώς είναι αυτά τα πράγματα τώρα. Εντάξει, αφορμές πάντα υπάρχουν για να χαλάει κάτι. Είναι κατηνιά, ρε παιδί μου, να κάθεσαι τώρα να λες γιατί δεν μιλάς με ένα κολλητό που είχε 18-20 χρόνια. Είναι κάποια θέματα δικά μας που δημιουργήθηκαν στην πορεία, ας πούμε. Δεν ενόχλησε που πήρε αυτή την έκταση τώρα όλο αυτό? Ναι, με ενοχλεί που ασχολούνται με αυτό το πράγμα. Δηλαδή, μόνο εγώ, ας πούμε, έχω χαλάσει μια φιλία ή... Όχι εγώ, προσωπικά. Ξέρεις, μόνο η δικιά μας φιλία χαλάσουμε τόσες φιλίες. Χαλάνε και κάθε μέρα διαβάζουμε. Δηλαδή, τόσο πολύ πια εμείς... Να πούμε ότι η πηγή The VG δεν ήθελε καθόλου να σχολιάσει. Παρ' όλα αυτά, με αυτόν τον τρόπο, μιλώντας στην εκπομπή μας, δίνει ένα τέλος σε όλο αυτό που έχει, σε όλη τη θυμολογία που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο. Και όντως, τελικά έχει χαλάσει αυτή η φιλία. Αυτό μάθαμε. Και τιμάει όμως η στάση της, γιατί να σου πω κάτι, έχει πάρα πολύ δίκιο. Όταν περνάς με έναν άνθρωπο τόσα πολλά χρόνια και έχεις μοιραστεί ενδεχομένως πράγματα, έτσι. Γιατί να έχουν μια τέτοια σχέση, θα έχουν μοιραστεί. Θα έχει πει 18 χρόνια. Δεν μπορείς να τα ξεφτυλίσεις και να βγαίνεις μετά, αν έχεις μαλώσει. Δεν καταλαβαίνω, τους φαίνεται παράξενο όμως. Μιλάω για γυναικεία φιλία, υπάρχει το σχολείο. Για να ήταν 18 χρόνια φίλες, άρα κάτι σημαίνει ότι υπήρξε. Σε ρωτάς ένα, σε προσωπικό επίπεδο, πιστεύεις ότι υπάρχει? Εγώ νομίζω ότι είναι αστικός μύθος η γυναικεία φιλία. Κοίταξε να δεις, αν έρθει εκείνη τη στιγμή και εγώ τηλεφωνική πουθενά, να το πω, θα ακούσεις. Τώρα για την Κατερίνα και την πηγή, δεν πιστεύω ότι υπήρξε. Ναι. Γράφτηκε ότι δεν πήγε στο γάμο της Κατερίνας Στάνου με τον Παρθένη, γιατί δεν προσκλήθηκε. Γράφτηκαν πολλά τέτοια που ενίσχυσαν περισσότερο όλο αυτό. Ας ελπίσουμε που ήταν τόσα χρόνια φίλες να κάτσουν να τα βρουν και να ξαναγίνουν πάλι φίλες. Που λέμε, είσαι η καλύτερη μου φίδη.